αγάπες μου και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Official το πρώτο βίντεο για το 2018 στο κανάλι και νομίζω πως διάλεξα ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για σήμερα, γιατί θα εντρυφήσουμε πάνω σε σετ πινέλων. Συγκεκριμένα σήμερα θα σας δείξω σετ πινέλων τα οποία τα έχω αγοράσει από το wish.com. Είναι ένα ηλεκτρονικό site, πιο κινέζικο δεν υπάρχει, και μπορείς να πάρεις σετ πινέλων τα οποία κοστίζουν 1 ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε, 1 ευρώ. Και δεν μιλάμε για μεμονωμένο πινελάκι, το οποίο το λες και μια normal τιμή οικονομική. Μιλάμε για σετ πινέλων. Υπάρχουν σετ πινέλων τα οποία είναι 5 στο σύνολο και τα παίρνεις με 1 ευρώ. Υπάρχουν και πινέλα που είναι 12 και τα παίρνεις με 1 ευρώ και ούτω καθεξής. Και σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω τα πάντα. Αν τα πινέλα είναι καλά, πόσο ακριβώς κόστησαν, πότε μου ήρθαν, ποιες είναι οι διαδικασίες για να τα αγοράσεις και όλα τα σχετικά. Οπότε, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Από ό,τι μπορείτε να δείτε, έχω εδώ πέρα σε αυτή την κούτα ό,τι πινέλο έχω αγοράσει από το wish.com. Νομίζω πως το σύνολο είναι 5 σετ, περιμένω και άλλα να μου έρθουν, δυστυχώς δεν έχουν έρθει ακόμη, αλλά αποφάσισα να γυρίσω το βίντεο γιατί έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου, έχω τις εντυπώσεις μου πάνω στην αγοραστική μου εμπειρία και όλα τα σχετικά. Ξεκινώντας λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το wish.com είναι ένα κινέζικο site το οποίο έχει πάρα πολλούς πολιτές μέσα. Που σημαίνει τι, δεν πληρώνεις τελωνείο όσο μεγάλη και να είναι η παραγγελία σου, ειδικά σε τέτοια μικροπράγματα. Άμα αγοράσεις κραγιόν, άμα αγοράσεις σκιές, άμα αγοράσεις σετ πινέλων, επειδή έρχονται σε μικρά πακετάκια, δεν περνάνε από έλεγχο στο τελωνείο. Οπότε είσαι καλυμμένη. Εγώ συγκεκριμένα έκανα περίπου 40 ευρώ λογαριασμό, βάλε 1-1-1 ευρώ κτλ. Οπότε πήρα κάποια 20-25 πραγματάκια, τα οποία όμως μου έρχονταν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και από διαφορετικούς πολιτές. Οπότε δεν έχει περάσει κανένα τελωνείο, βγάλετε το στο μυαλό σας πρόβλημα, τα προβλήματα είναι αλλού σε αυτό το site. Αν μπείτε στο site, δίπλα από τον πολιτή έχει αστεράκια, όπου αποδεικνύουν κατά πόσο είναι αξιόπιστος ο πολιτής αυτός ή όχι. Οπότε, είναι πάρα πολύ βασικό να κοιτάτε τα αστεράκια για να δείτε κατά πόσο είναι αξιόπιστος αυτός ο πολιτής ή όχι. Όπως επίσης, πάρα πολύ χρήσιμο να κοιτάτε και τα σχόλια από κάτω. Μπορεί κάποια πράγματα, και πιστέψτε με, συνέβη και σε μένα, να είναι αλλιώς στη φωτογραφία και αλλιώς να είναι στην πραγματικότητα. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα σετ πινέλων το οποίο στη φωτογραφία φαινόταν πολύ διαφορετικό και μου ήρθανε αυτά εδώ πέρα τα πινελάκια, τα οποία είναι για να παίξει η μικρή μου εξαδέρφη. Να σας πω και κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει στο Wish και εσείς που έχετε παραγγείλει το ξέρετε ήδη. Πες ότι παίρνεις ένα σετ πινέλων το οποίο κοστίζει 1 ευρώ. Όταν πας να κάνεις το checkout, σου ενημερώνει ότι τα έξοδα αποστολής είναι συν 1 ευρώ. Οπότε ουσιαστικά σου βγαίνει 2 ευρώ. Όσο πιο πολύ προσθέτεις, τόσο πιο πολλά είναι τα έξοδα αποστολής. Γιατί ο κάθε πολιτής είναι διαφορετικός. Φιλοξενείται απλά στην πλατφόρμα Wish, αλλά ό,τι βλέπεις εκεί μέσα δεν είναι από το Wish σαν εταιρεία. Είναι το Wish που φιλοξενεί τους πολιτές. Με λίγα λόγια, να περιμένεις ότι όσο είναι το ποσό της παραγγελίας σου, τόσο είναι και το ποσό των εξόδων αποστολής. Άρα, εγώ πήρα 20 ευρώ διάφορα σετ πινέλων, συν 20 ευρώ έξοδα αποστολής. Και πάμε τώρα στα πολύ πολύ αρνητικά. Τα μισά από αυτά τα πράγματα που μου ήρθαν, τα αφήσανε κάτω στην οικοδομή της πολυκατοικίας μου. Ναι. Στην είσοδο της πολυκατοικίας μου τα αφήσανε χύμα, καμία ειδοποίηση, κανένα τηλέφωνο, τίποτα απολύτως. Ήρθανε ασυνόδευτα, με καμία απολύτως ασφάλεια, θα μπορούσε ο καθένας να τα έχει πάρει και να τα έχει αρπάξει από κάτω, διότι δεν είσαι όλη την ώρα κάτω στην οικοδομή, είσαι στο σπίτι σου. Οπότε, υπάρχει αυτό το κακό. Δεν ξέρεις και δεν σε ενημερώνουν, εκτός άμα στείλεις κάποιο μήνυμα και βγάλεις άκρη, δεν ξέρεις πόσο ασφαλή είναι η αποστολή. Το καλό στη δική μου περίπτωση είναι να είναι καλό ο κ. Βασίλης, ο διαχειριστής μου, ο οποίος πηγαίνει κάθε 2 και 3 κάτω και μαζεύει ό,τι τέτοιο παράξενο βλέπει, το οποίο καταλαβαίνει ότι είναι κάποιο δέμα, και τα φέρνει στην πόρτα του καθενός ενίκου αυτής της οικοδομής. Αλλά επειδή δεν έχει κάθε μία σας έναν κ. Βασίλη να κάνει αυτή τη δουλειά, είναι λίγο επίφοβο. Κάποια άλλα όμως παρόλα αυτά μου ήρθανε με ειδοποιητήριο από τα λιτά και πήγα και τα πήρα. Οπότε εκείνα ήταν ασφαλή. Δεν ξέρεις δυστυχώς τι και πώς. Και κάποια άλλα δεν μου ήρθανε ακόμη καν. Και έχουν περάσει 2 μήνες. Υπάρχουν μέσα στο site πληροφορίες για το που είναι το πακέτο σου, αλλά δεν είναι ενημερωμένα και δεν είναι και αξιόπιστα. Εμένα, ας πούμε τώρα, κάποια πράγματα που περιμένω, μπαίνοντας μέσα στις πληροφορίες, μου λέει ότι είναι στην Ελλάδα, αλλά
Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν είναι, στο σπίτι μου δεν είναι πάντως. Η τρόπη πληρωμής είναι κλασικά, δεν είναι με αντικαταβολή. Ό,τι είναι εκτός της Ελλάδος δεν μπορείς να πληρώσεις με αντικαταβολή. Πληρώνεις είτε με PayPal όπως πλήρωσα εγώ, είτε πληρώνεις με κάποια κάρτα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πάμε τώρα να περάσουμε στα πινέλα αυτά καθ' αυτά. Θα ξεκινήσουμε με τα πιο πολλά πινέλα. Είναι όλα φυσικά με συνθετική τρίχα. Έχουν αρκετές ατέλειες, όπως ότι πετάγονται κάποιες τριχούλες, τις οποίες δεν τις έχω κόψει, γιατί πολλά από αυτά δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, αλλά κάποια τα έχω χρησιμοποιήσει. 18 πινέλα, 1 ευρώ. Συν 1 ευρώ έξοδο προστολής, 2 ευρώ. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα πινέλα είναι τα λεγόμενα πινέλα ακριβίας. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα το οποίο να είναι blending. Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολλά ακριβίες πινέλα. Ένα παραδείγματος τέτοιο το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει στο να κάνεις ένα κόψιμο εδώ πέρα στη γωνία. Έχει αυτά εδώ πέρα τα συνθετικά τα οποία σε βοηθάνε πάρα πολύ στο να γεμίσεις σήμερα αποχρώσεις. Έχει ένα σπούλι. Γενικά είναι τέτοιου στυλ αυτά τα πινελάκια. Μέσα από έχω χρησιμοποιήσει είναι μια χαρά. Δεν διαφέρουν καθόλου μα καθόλου με τα σετ πινέλων που έχω αγοράσει από Ελλάδα και είναι πολύ πιο ακριβά. Προφανώς και δεν θα τα σύγκρινω με Sigma, με MAC ή με οτιδήποτε το Real Techniques, οτιδήποτε τέλος πάντων το οποίο είναι brand, οπότε δεν μπορώ να συγκρίνω με κάτι τέτοιο. Θα συγκρίνω με τα άλλα οικονομικά πινέλα που έχω. Λοιπόν, θα περάσω σε αυτό το πέρα το σετ, το οποίο. Ένα λεπτό να σας δείξω. Λοιπόν, δώστε προσοχή. Αυτά εδώ πέρα τα πινέλα είναι από wish.com και κόστησαν 1 ευρώ. Συν 1 ευρώ έξοδο προστολής, να μην το λέω συνέχεια. Αυτά εδώ πέρα τα πινέλα είναι από Beautywear. Τα συγκεκριμένα πινέλα ήρθαν σε σετ μαζί με άλλα 4 προσώπου. Είχε και σε αυτό επιλογή να πάρεις και τα άλλα 4 προσώπου. Νομίζω τότε η τιμή πήγαινε στα 4 ευρώ, κάτι τέτοιο. Πες ότι εγώ δεν αγόρασα αυτά, πες ότι αγόρασα και τα άλλα τα 4, οπότε μου κόστησε 4 ευρώ. Αυτά εδώ πέρα μαζί με τα άλλα κόστησαν 19,90. Να σας δείξω τώρα τις ομοιότητες. Έχουμε αυτά. Αυτό, το οποίο έχει μια μικρή διαφορά, όχι τεράστια. Στις Beautywear είναι λίγο πιο κοντό. Έχουμε αυτό. Και έχουμε και αυτά. Εγώ αυτά από την Beautywear τα έχω λιώσει. Είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, έχουν βγάλει τα λεφτά τους και έχουν κάνει την απόσβεση, δεν το συζητάω καν. Όμως, υπάρχει μια διαφορά στην τιμή και παίρνεις ακριβώς το ίδιο προϊόν. Θα σας δείξω το επόμενο σετ, το οποίο μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Απαρτίζεται από 12 πινέλα, τα οποία είναι σχεδόν όλα blending. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει τα πιο διακριτικά blending, δηλαδή είναι λίγο πιο κοντότριχα, είναι λίγο πιο λεπτομέρειας blending, ειδικά σε κάποια σημεία που θέλεις περισσότερη προσοχή, όπως εδώ πέρα, να πλώσεις το transition color πάνω από το χρώμα που έχεις βάλει ήδη, ίσα ίσα για να το σβήσεις. Είναι πάρα πολύ πρακτικά τα συγκεκριμένα πινέλα. Λοιπόν, οι τρίχες τους είναι αρκετά αγριεμένες, αλλά επειδή είναι για blending, παιδιά, το κάνει το blending όνειρο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Τα έχουμε αυτά εδώ πέρα τα πινέλα, τα οποία είναι λίγο πιο ακριβίας. Έχουμε κυρίως flat πινέλα, με γωνίες. Έχουμε αυτό εδώ πέρα που είναι για eyeliner και καλά. Είναι πάρα πολύ χάλια το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνει τη δουλειά. Αλλά χεστήκαμε τώρα για ένα, σημασία έχει το σύνολο να είναι καλό. Αυτά νομίζω ότι κόστησαν 2 ευρώ. Συν 2 ευρώ έξοδο προστολής, οπότε πήγαμε στα 4 ευρώ. 10 πινέλα για 4 ευρώ. Θα περάσω στα επόμενα, τα οποία επίσης με έχουν ευχαριστήσει πάρα πολύ και τα οποία επίσης είναι ίδια και με αυτά της Beautywear που σας έδειξα και με αυτά τα οποία τα πήρα επίσης από το Wish. Blending, καταπληκτικό. Απίστευτη τρίχα του. Τα έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές. Επίσης δεν φεύγουν οι τρίχες στο μπάνιο όταν τα πλένω. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αυτά κόστησαν νομίζω πάλι 1-2 ευρώ, κάπου εκεί. Έχουμε λοιπόν 6 πινελάκια. Έχουμε ένα καταπληκτικό πινέλο χοντρό τύπου blending. Αυτό εδώ πέρα που είναι από τα πολύ αγαπημένα μου blending πλέον, γιατί για κάποιο λόγο με βοηθάει πάρα πολύ και το μάκρος του αλλά και η ποσότητα της τρίχας που έχει. Και έχω και αυτά τα τρία συμπληρωματικά, τα οποία επίσης βοηθάνε πάρα πολύ για λίγο πιο λεπτομέρεια. Και τέλος έχουμε αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα, τα οποία σας τα έδειξα και πριν. Αυτά τα pocket size, για να παίξεις ξαδέρφη σου, να τα κάνεις δώρο σε καμιά ξαδερφούλα σου μικρή ανιψιά που θέλει να παίξει με μακιγιάζ. 1 ευρώ κόστησαν φυσικά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα όντως με έχει βολέψει πάρα πολύ. Όλα αυτά εδώ πέρα για μένα είναι τζάμπα.
Και επειδή ξέρετε ότι γενικά είμαι μια drugstore queen, ψάχνω ό,τι πιο οικονομικό μπορώ να σας δώσω. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες ασχολούνται με πιο ακριβά προϊόντα και δεν αντιλέγω πως το πιο ακριβό προϊόν μερικές φορές όντως είναι καλύτερο και πρέπει εκεί να επενδύσεις πάνω σε κάποια χρήματα για να τα αποκτήσεις. Αλλά εγώ προσωπικά για τα πινέλα, επειδή βλέπω ότι εμένα προσωπικά μου κάνουν τη δουλειά μου, δεν θα αγοράσω εσκεμμένα κάποια ακριβά πινέλα. Τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Όποια πορεία έχετε σχετικά με αυτά τα προϊόντα ή γενικά για το ηλεκτρονικό κατάστημα Wish, μπορείτε πάρα πολύ απλά να μου σχολιάσετε από κάτω. Ελπίζω να κάλυψα το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριών που θα μπορούσε να έχει κάποια κοπέλα μέσω αυτού του βίντεο. Ελπίζω λοιπόν να σας βοήθησε το συγκεκριμένο βίντεο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια.